18ο λεπτό. Η παλιά του Ανατολάκη για τον Κωνσταντίνου, κοντρολάρι. Πρόλαβε, έβαλε το πόδι ο Βάντσο Σίκοφ, η μπάλα πέρασε κόρνερ και φτάσαμε στο 20ο λεπτό. Εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Ριβάλτο. 1-0 για την ομάδα του Τρότ Σόλιτ. Πρώτο γκολ για τον Βραζιλιάνο Άσο στον θεσμό του κυπέλου. Ξανά η πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ριβάλτο, άγαλμα ο Πιζανόφσκι. 21ο λεπτό, βαθιά παλιά του Σούρερ για τον Μπαμπαγκίτα. Κλείστηκε όμως από Παδημητρίου και Σίκοφ μάζεψε ο Πιζανόφσκι. 42ο λεπτό, πολύ ωραία παλιά του Ριβάλτο για τον ταχύτατο Μπαμπαγκίτα. Το σούτ όμως κόντραρε στο Σίκοφ, πέρασε κόρνερ. Τελευταία φάση του ημιχρόνου, στο 44, ο Γαρπόζης βρίσκει πολύ ωραία μες στην περιοχή τον Μπαϊκαρά. Δεν μπόρεσε να τον κόψει ο Ανατολάκης. Σωτήρια η παρέμβαση από τον Πάντο. 55ο λεπτό, σούτ από τον Τζόρτζεβιτς, έσωσε ο Πιζανόφσκι. Στη συνέχεια ο Στολτίδης δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αντεπίθεση για την Ξάνθη στο 62. Εδώ ο Νικοπολίδης θα κάνει λάθος, ο Λαμπριάκος θα σουτάρει, αλλά τελικά θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Αντώνης Νικοπολίδης. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, εκτελεί ο Ριβάλτο, αυτή τη φορά σε σωστή θέση ο Πιζανόφσκι, μπλόκαρε την μπάλα. Και φτάνουμε στο 26ο λεπτό, η σέντρα. Ο Λαμπριάκος πιο ψηλά από τον Γιώργο Ανατολάκη. Θα πάρει την κεφαλιά, θα ισοφαρίσει σε 1-1. Εδώ ο σκόρερ. Πολύ ωραία σέντρα από τον Τιέγκο Κιτάνα. Πιο ψηλά από τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Λαμπριάκος ισοφαρίζει το σκορ. Στις καθυστερήσεις, λάθος από τον Σούρερ, πήρε ο Νταμιάν Μάνσο. Η ασίστη για τον Γαρπόζη. Ο Κύπρος όμως δεν πρόλαβε, έμεινε το 1-1.